κύριε Άρη Γαβριλίδη. Αγαπημένε μου φίλε, χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα για πολύ ωραία θέματα. Είσαι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ και τον εκτιμώ πολλά χρόνια. Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για το άλμα ζωής. Το θυμάμαι πολύ καλά, ναι. Η πρόεδρος, η Κλεοπάτρα, η Γαβριλίδου, είναι η σύζυγός σου. Τόσα χρόνια τώρα. Και ένας άνθρωπος εσύ, ο σύζυγός της, ο σύντροφός της, ο άνθρωπος της ζωής της που τη συμπαραστέκεσαι, είσαι δίπλα της, είσαι η κολόνα, το στήριγμά της, αλλά είναι πολύ δυναμική. Είναι αμοιβαία αυτά. Αμοιβαία. Το θέμα είναι ότι εγώ σήμερα ήθελα πάντα να σου κάνω αυτή τη συνέντευξη. Ήθελα να κάνω λοιπόν σε έναν άνδρα, ο οποίος έχει σταθεί στη γυναίκα του έτσι όπως πρέπει να στέκεται κάθε σύντροφος και κάθε άντρας, όταν πέρασε και αυτή τη στιγμή είναι τόσο δραστηριοποιημένη στο χώρο του καρκίνου του μαστού, όταν πέρασε το δικό της καρκίνο του μαστού και βοηθάει τόσες γυναίκες και τόσους ανθρώπους. Όμως, εκτός το ότι υπήρξες οικονομολόγος στη ζωή σου, είσαι και συγγραφέας, κάνεις και μικρογλυπτική και έγραψες και κάποια βιβλία, εκ των οποίων τα δύο τα ξεχώρισα, γιατί θα μας βοηθήσεις πάρα πολύ στο άγχος μας και στο πάχος μας. Ιδιαίτερα τώρα είναι επίκαιρα. Πάρα πολύ επίκαιρα. Πάντα, αλλά τώρα, όπως το λες, ιδιαίτερα. Λοιπόν, για να μην φλιαρώ εγώ, ήθελα να κάνω μια σύσταση. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα από το κομμάτι αυτό της ζωής σου, κοντά στην Κλεοπάτρα, στη σύζυγό σου, στη γυναίκα της ζωής σου. Σίγουρα, όταν μάθατε και για τον καρκίνο του μαστού, φαντάζομαι ότι ο φόβος, ίσως και εσύ ως άντρας, δεν ξέρω τι συναισθήματα ανέπτυξες μέσα σου ή αναπτύχθηκαν. Θέλω να μου πεις για αυτή τη φάση της ζωής, γιατί υπάρχουν πολλοί άντρες που εγκαταλείπουν τις γυναίκες τους σε μια τέτοια περίπτωση. Και είναι κρίμα, πραγματικά πολύ λυπηρό, και θα το έχεις συναντήσει κι εσύ μέσα από τις εμπειρίες που θα έχεις αποκτήσει μέσα από το άλμα ζωής. Πάμε λοιπόν, θέλω να σε ακούσω με πολύ αγάπη. Καταρχήν, με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί από πρωτοετής φοιτητές. Έχουν περάσει 55 χρόνια από τότε, 50 τόσα χρόνια από τότε. Πριν από 23 χρόνια ασθένησε με καρκίνο μαστού. Ωστότε δεν ήμασταν εξοικειωμένοι και ο κόσμος, αλλά και εμείς ιδιαίτερα, δεν ήμασταν εξοικειωμένοι με το τι σημαίνει καρκίνος και τι σημαίνει καρκίνος μαστού. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε γκρέμισμα των πάντων. Νομίζαμε ότι ο θάνατος ήταν άμεσος κτλ. Έγινε εγχείρηση και αμέσως μετά, ευτυχώς, ο γιατρός, ο κύριος Λινός, σύστησε στην Κλεοπάτρα στο άλμα ζωής. Όπου προσέφηκε εκεί, βρήκε μια αγκαλιά, βρήκε συμπαράσταση, βρήκε πάρα πολλά πράγματα και στη συνέχεια έγινε και εκείνη μέλος και έγινε θελόντρια και εκείνη με τη σειρά της βοηθούσε και βοηθάει άλλες γυναίκες και μετά από μερικά χρόνια έγινε και πρόεδρος και συνεχίζει να είναι πρόεδρος του άλμα ζωής. Το θέμα τώρα είναι ότι εγώ και η οικογένεια πώς εισπράξαμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί τα υπόλοιπα έχουν ακουστεί λίγος πολύ στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, από τις συνεντεύξεις κτλ. Που δίνονται. Ο γιος μας εκείνη την εποχή ήταν 14 χρονών, αλλά και εκείνος ήταν αρκετά ώριμος να συμπαραστέκεται και εκείνος στη μητέρα του, όπως και εγώ άλλωστε. Και όχι μόνο εγώ και το παιδί, αλλά και όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι. Σταθήκαμε δίπλα στην Κλεοπάτρα. Σε κάποιο σημείο μου ζήτησε να πάω να βρω την κοινωνική λειτουργό εκείνης της εποχής στο άλμα ζωής. Με ζήτησε, πήγα, την είδα και μου είπε ότι συγχαρητήρια κύριε Γαβριλίδη για την συμπαράσταση που έχετε στη γυναίκα σας. Απόρρισα, εξεπλάγει και λέω, μα είναι σαν να λέτε σε κάποιον πατέρα συγχαρητήρια διότι παρίσταται στο γάμο της κόρης του. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα? Όχι, μου λέει. Δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο φαντάζεστε. Και εκεί μου είπε αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, ότι υπάρχουν σύζυγοι, οι οποίοι, εντός εισαγωγικών τελικά σύζυγοι, οι οποίοι εγκαταλείπουν τις γυναίκες τους και κατέβουν. Εκτός από αυτό όμως, με ρώτησε εσάς ποιος σας στηρίζει. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, διότι δεν είχα καταλάβει εγώ εκείνη την ώρα ότι και εγώ χρειαζόμουν να στηρίξει. Εγώ αισθανόμουν ότι ήμουν ο ισχυρός, ο άνδρας, ο πεπειραμένος, ο ψύχραμος κτλ. Όμως εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα την ανάγκη και για μένα να στηριχθώ από κάπου και πραγματικά στηρίχθηκα ψυχολογικά από επαγγελματία ψυχοθεραπευτή.
Και εδώ να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ανάμεσα στα προγράμματα και στις υπηρεσίες που προσφέρει το Άλμα Ζωής είναι και επαγγελματίας ψυχοθεραπευτής, ψυχοθεραπεύτρια για την ακρίβεια, η οποία πρώτον στηρίζει γυναίκες με καρκίνο μαστού και τηλεφωνικά, αλλά και προσωπικά πηγαίνονται και τη στηρίζει, αλλά όμως έχουν και πρόγραμμα που στηρίζει όσα μέλη των οικογενειών των γυναικών που έχουν αυτή την εμπειρία και ζητάνε να στηριχθούν και αυτοί. Mm-hmm. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για όλους εμάς. Για πόσο καιρό το έκανες αυτό, Άρη μου, για... ναι, στην Εγώ το έκανα προσωπικά για ένα χρόνο. Μάλιστα. Εντάχθηκα σε μια ομάδα και το έκανα για ένα χρόνο. Μετά τον χρόνο αισθάνθηκα ότι δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο, να πάρω κάτι παραπάνω, οπότε σταμάτησα. Ίσως ένας χρόνος να φαίνεται πολύ, ίσως για κάποιους να είναι οι 6 μήνες να αρκούν ή και λιγότερο. Ο καθένας έχει τις δικές του προσωπικές ανάγκες. Άρη μου, αυτή η επαφή με την ψυχολόγο, αυτό το διάστημα, τελικά σε τι ακριβώς σε ωφέλησε, δηλαδή πού σε δυνάμωσε, τι συνειδητοποίησες? Ναι, συνειδητοποίησα πράγματα τα οποία δεν είχα φανταστεί ως τότε. Ότι αυτό το πράγμα, η εμφάνιση του καρκίνου του μαστού, είναι μέσα στις τις ανθρώπινες συνθήκες, παρουσιάζεται, είτε το θες είτε δεν το θες. Είναι ανόητο να λες ότι γιατί συνέβη σε μένα, ναι, αυτό βέβαια το λέει και η παππούς, αλλά το λέω και εγώ γιατί, ας πούμε, να συμβεί στην οικογένειά μας. Γιατί η αμέσως επόμενη απάντηση είναι γιατί να μην συμβεί σε σένα, τι το ξεχωριστό έχεις εσύ να μην συμβεί σε αυτό το πράγμα. Επίσης βοήθησε το να ξανά και η Κλεοπάτρα από την πλευρά τη δικιά της και εγώ να δούμε από μια διαφορετική οπτική γωνία τη ζωή. Ότι η ζωή δεν είναι άπειρη σε χρόνο όπως φαντάζεται κάποιος όταν είναι νέος. Mm-hmm. Ότι υπάρχει κάποιο τέλος με τον άλφα ή τον δίτα τρόπο και έχει σημασία πια να πρώτον να μην μεμψιμηρείς για την καθημερινότητά σου, να μην δίνει σημασία σε μικρά πράγματα, γιατί τελικά όλα είναι μικροπράγματα, διότι σημασία έχει το θείο δώρο της ζωής. Αυτό που λέω έρχεται και κολλάει, αν θέλεις, με τη σημερινή κατάσταση, που ο κόσμος είναι έγκλειστος και δυσανασχετεί με ψημυρί. Και λέω, για άνομα του Θεού, αυτό είναι κάτι το προσωρινό. Και σημασία έχει το θείο δώρο της ζωής. Αυτό ζούμε, τη ζωή να ευχαριστηθούμε και να ευχαριστηθούμε την καθημερινότητά μας. Αυτά τα πράγματα με δύο λόγια έμαθα στην... Και αυτό το είδα και μετά είχα μια γενικότερη ανατένιση της καθημερινότητάς μου και της ζωής μου. Αγαπημένε μου Άρη, έχουμε δει ότι στην ανθρωπότητα, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο που περνάμε τώρα, αλίμονο, και οι γονείς μας έχουν περάσει και χειρότερα, πολέμους, κατοχή, έτσι. Πολύ σωστά. Και παρόλα αυτά και γελούσαν και ξαναδημιουργήσανε από την αρχή και δεν το βάλανε κάτω και μας μεγαλώσανε και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα που έχουμε να σκεφτόμαστε. Και σήμερα, όπως λες και εσύ, η καραντίνα, όπως το βλέπεις από την σκοπιά σου που έχεις περάσει και έτσι τον καρκίνο του μαστού της συζύγου σου και βλέπεις, έχεις δει τόσες άλλες γυναίκες που το παλεύουν με τόσο θάρρος, ότι στην ουσία η καραντίνα, ναι, δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή, γιατί θα περάσει και η μάσκα θα περάσει και τα αντισηπτικά θα περάσουν και τα εμβόλια θα έρθουν και τα φάρμακα και όλα αυτά. Άρα το δίδαγμα ή αυτό που θες για να, έτσι εκτός αν θες να μου πεις κάτι ιδιαίτερο που έχει συμβεί αυτά τα χρόνια, το οποίο θα ήταν πολύ ωφέλιμο να το μοιραστείς με τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν, θα το ήθελα να το ακούσω κι εγώ. Το δίδαγμα δηλαδή, ποιο είναι τελικά? Ναι, με ζωή. Αυτό που ανέφερε και πριν, η στάση ζωής. Η στάση ζωής. Δηλαδή, μετά από αυτή την εμπειρία, είδα με διαφορετικό μάτι την ζωή. Καταρχήν, αισθάνθηκα ότι ήρθα ακόμα πιο κοντά με τη γυναίκα μου. Και ενώ όπως όλα τα ζευγάρια μέχρι εκείνη την εποχή υπήρχαν οι γκρίνιες, οι φαγωμάρες, οι μικροκαυγάδες, όλα τα σχετικά, μετά από αυτό βέβαια, μετά από την εμπειρία, δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα ήταν αφύσικο να υπάρχει πλήρης εξάλληψη όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά όμως ήταν μια σημαντική βελτίωση στις σχέσεις μέσα στις καθημερινές, στις υγειές,
Διότι και εκείνη είχε πάρει το μαθημά της και εγώ είχα πάρει το μαθημά μου. Έτσι, ήταν έτσι, το ένα το θέμα. Το δεύτερο ήταν ότι φιλοσόφηξα περισσότερο πάνω στη ζωή. Είχα το άγχος μου. Θέλησα να το καταπολεμήσω. Και θα πούμε, αν θέλει, στη συνέχεια για το βιβλίο το οποίο είχα γράψει στο συγκεκριμένο δώμα. Έχει μεγάλη σημασία να μπορεί ο άνθρωπος να μετασχηματίζει, να μεταμορφώνει, να ανακυκλώνει παλιά πράγματα σε κάτι καινούριο. Και εσύ το κατάφερες με τη συγγραφή. Η συγγραφή ήταν κάτι που μέσα σου κοιμότανε και ξαφνικά βγήκε και ξύπνησε. Η συγγραφή υπήρξε από τα παιδικά μου χρόνια. Mm-hmm. Θυμάμαι όταν ήμουν 12 χρονών στο τραπέζι της οικογένειας, ο πατέρας μου ένα βράδυ με ρώτησε τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, και του λέω συγγραφέας, με την αφέλεια την παιδική. Ο πατέρας μου, και τον ευγνωμονώ γι' αυτό, δεν μου είπε, άντε τις αχλαμάρες ρε παιδί μου, συγγραφέας από πού, πώς θα ζεις και τα λοιπά. Μου είπε μόνο, θυμάμαι, ότι ξέρεις, για να γίνεις συγγραφέας δεν υπάρχει σχολή για να πας, πρέπει να έχεις το ταλέντο. Εγώ το ήξερα, το κράτησα, και αυτό σιγά σιγά υπήρχαν μέσα μου πράγματα τα οποία βγήκανε. Αυτό που βγήκε τη συνέχεια μετά την εμπειρία της γυναίκας μου ήταν το εξής. Όταν έκανε, και αυτό νομίζω ότι αξίζει να το πω, όταν έκανε χημειοθεραπεία και υπήρχε ένα κλίμα, ξέρεις, στεναχώριας και τα λοιπά, εγώ βρήκα για να ξεδώσω μία ενασχόληση με την γλυπτική. Αλλά όταν λέω γλυπτική, δεν εννοώ να πάρω το ξύλο, το μάρμαρο, να το σκαλίσω. Εννοώ να συνθέσω πράγματα ετερόκλητα μεταξύ τους και να φτιάχνω ένα γλυπτό στη μικρογλυπτική απάνω. Έτσι πήρα και ασχολήθηκα, πήγα στο σούπερ μάρκετ, στο πράκτικερ, πήρα κοχύλια, τα οποία τα καθάρισα, τα πέρασα με βερνίκι και άρχισα μετά να κάνω συνθέσεις μεταξύ αυτών των πραγμάτων. Έγινε, πέρασε το στάδιο των κοχυλιών, μετά άρχισα να εργάζομαι με άλλα υλικά κτλ. Και τώρα έχω φτιάξει μια συλλογή πάνω από 100 έργα. Και συνεχίσουν να κάνω αυτό. Αυτό όμως ήταν το έναυσμα, ήταν η εμπειρία της γυναίκας μου. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι μετά την εμπειρία αυτή ήταν ότι φιλοσόφησα περισσότερο πάνω στο θέμα του θανάτου. Με αποτέλεσμα να καλλιεργήσω περισσότερο, και ιδιαίτερα του φόβου του θανάτου. Με αποτέλεσμα να καλλιεργήσω μέσα μου διάφορες ιδέες, διάφορες σκέψεις, να εμβαθύνω, να διαβάσω κτλ. Κτλ. Και στο τέλος κατέληξε να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με το φόβο του θανάτου. Δεν το έχω εκδώσει ακόμα. Έχω συγκεντρώσει όλο το υλικό, το επεξεργάζομαι. Τέλεια. Λέω εγώ πώς αντιμετωπίζω τον φόβο του θανάτου με παρόμοιο τρόπο όπως το βιβλίο του Αντίο Άγχος. Είναι με τους 70 τρόπους που βρήκα εγώ να αντιμετωπίσω το δικό μου άγχος. Καθότι το επάγγελμά μου... Οικονομολόγος είμαι στις σπουδές, αλλά έκανα καριέρα σαν διευθυντής ναυτιλιακών τραπεζών και οικονομικός διευθυντής ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Μια δουλειά η οποία έχει συσσωρευμένο άγχος, μας σε αγχώνει. Και βρήκα αυτούς τους τρόπους μόνος μου και λέω ότι καλό θα ήταν να μπορέσω να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα διαβάσουν το βιβλίο για να βοηθηθούν. Τέλεια. Άρη μου, άρα βρήκες 70 τρόπους, αυτούς περιγράφεις μέσα στο βιβλίο σου, το Αντίο Άγχος. Είναι πολύ σπουδαίο. Στο τέλος θα μας πεις πώς μπορούμε, αν κάποιος θέλει να το πάρει, να το διαβάσει, πού υπάρχει, πώς και τι, θα τα πούμε όλα αυτά. Όμως, επειδή διάβασα λίγο την περίληψη του βιβλίου σου, όπου και εγώ το θέλω, θα το διαβάσω σίγουρα άμεσα, είναι ότι εσύ ο ίδιος το βίωσες το άγχος μεν, αλλά βίωσες και το πάχος. Γι' αυτό στη συνέχεια έγραψες και το Αντίο Πάχος. Οπότε, έλα λοιπόν να μας πεις, το οποίο έχουν εξαντληθεί και τα δύο από ό,τι ξέρω από τις εκδόσεις. Και θέλω να μας πεις, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, αν θέλεις, της ψυχής που περνάει κανείς όταν βρίσκεται σε αυτό το λαβύρινθο και πάχος και άγχος, πώς βγαίνει. Αναφέρεσαι, υποθέτω, στη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, όπου επιτείνονται και το ένα και το άλλο. Καταρχήν, από δύο λόγια για το βιβλίο, το Αντίο Άγχος έγινε best seller, είχε κάνει 8 εκδόσεις. Mm-hmm. Φαίνεται, όπως το περίμενε άλλωστε, ότι υπάρχει πάρα πολύ άγχος στον κόσμο, έτσι μόνο μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό το πράγμα. Κατέγραψα τους δικούς μου τρόπους που αντιμετώπισα το άγχος με έναν τρόπο όμως
εύληπτο, εύληπτο, μαλακό, έχοντας στο μυαλό μου τον άνθρωπο ο οποίος γυρίζει το βράδυ από τη δουλειά του και είναι κουρασμένος και αγχωμένος, πώς θα ήθελε να διαβάσει, να είναι αυτό το βιβλίο που θα διαβάσει. Έχοντας αυτό το λοιπόν τον άνθρωπο στο μυαλό μου, το έφτιαξα με απλό και γλαφυρό τρόπο. Στα 70 κεφάλαια μιλάω οτιδήποτε αφορά κατά την άποψή μου το άγχος και βλέποντας τώρα εκ των υστέρων το βιβλίο μου, βλέπω ότι πολλά κεφάλαια, μπορεί τα περισσότερα από τα κεφάλαια τα οποία υπάρχουν, συνδέονται άμεσα με την τωρινή κατάσταση. Δεν θέλω να κρηγορήσω, απλώς θα αναφέρω, θες να μου πεις κάτι? Ναι, αυτό θέλω να μας πεις ένα-δυο παραδειγματάκια, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο τη φιλοσοφία σου. Ναι, δεν θα διαβάσω αποσπάσματα, θα είναι κουραστικό, απλώς θα πω τους τίτλους μόνο. Ωραία. Κεφαλαίων, οπότε μου πει κανείς πόσο το βάζει. Ένας τίτλος κεφαλαίου είναι «Και αυτό θα περάσει». Έτσι. Και ο κορονός θα περάσει. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει. Το άλλο είναι «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή». Το γνωστό αυτό. Πραγματικά ήδη αυτή τη στιγμή με την εμφάνιση των εμβολίων «Να η αυγή» είναι το πιο βαθύ σκοτάδι, είναι αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Με τα πολλά, τα κρούσματα. Mm-hmm. «Καιρός του σπύριν, καιρός του θερίζειν». Αυτό είναι το γνωστό από τον Εκκλησιαστή. Ότι η ζωή μας δεν έχει μόνο περιόδους ευτυχίας και ακόμα καρονάδας, να το πούμε έτσι. Έχει και την των ισχνών αγελάδων, έχει και την περίοδο των ασθενειών, έχει και την περίοδο των επιδημιών, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο κεφάλαιο είναι οι μικροφαρές και οι απολαύσεις τους. Να μια ευκαιρία το λοιπόν τώρα, όντας κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας, να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τις μικροχαρές που μας δίνει η ζωή μας, έστω και αν είμαστε έγκλειστοι μέσα στα σπίτια μας. Χόμπι είναι ένα άλλο κεφάλαιο που το αναλύω αναλυτικά. Ευκαιρία κανείς είτε να δραστηριοποιηθεί περισσότερο, να ασχοληθεί περισσότερο με τα χόμπι τα οποία ήδη έχει, ή να ανακαλύψει και να βρει κάποιο άλλο χόμπι. Δεν δέχομαι να δει κάποιος εγώ δεν έχω κανένα χόμπι. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει άλλο που τα παιδικά. Ασχολήσουμε με την μαγειρική, με την κυπουρική, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανένας. Με το διάβασμα, με το χορό, με το τραγούδι. Δεν υπάρχει τέλος πουθενά. Το κέρδος από την αναποδιά. Δηλαδή να σκεφτεί κανείς, είναι αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι, το ακούμε και στις τηλεοράσεις, η ευκαιρία, δηλαδή η επιδημία ως ευκαιρία για καινούργια πράγματα. Να το δει κανείς όμως σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή η ευκαιρία της επιδημίας και ο εγκλεισμός, τι ευκαιρίες του δίνει να ανακαλύψει και να κάνει καινούργια πράγματα. Αντιμετώπιση με χιούμορ. Ένα άλλο κεφάλαιο. Έτσι. Το ίδιο πράγμα μπορεί να το δει κανείς από πολλές οπτικές γωνίες. Από την πιο δραματική, να αρχίζει να κλαίει ένα σφαγάκι, μέχρι και το να το δει από μια χιουμοριστική διάθεση. Βέβαια, υπάρχουν καταστάσεις, ο θάνατος για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να το δει από πλευράς χιουμοριστικής. Όμως, ο εγκλεισμός, τον εγκλεισμό μπορεί να το δει κανείς από πλευράς χιούμορ. Παρ' όλα αυτά, Άρημα, ακόμη και το θάνατο, ακόμη και το θάνατο, γιατί ποιος μέσα στην οικογένειά του, ποιος άνθρωπος δεν έχει έρθει σε επαφή με μια μορφή θανάτου, έτσι. Το κακό είναι που πεθαίνουν πολλά πράγματα ενώ είσαι σε ζωή, δηλαδή η ίδια σου η ζωή δεν φαίνεται να έχει ζωή. Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, ακριβώς. Άρα και ο θάνατος, αν τον δεις ας πούμε ότι θα βιώσεις το πένθος, αλλά μετά πρέπει να συνεχίσεις τη ζωή ακόμη πιο δυνατά, πιο δυναμικά. Έτσι. Και όπως είπες προηγουμένως, ας πούμε, έρχεται στο μυαλό ο Σωκράτης, που όταν το ρώτησαν οι μαθητές του, δάσκαλε, τι να το κάνουμε το κορμί σου όταν θα πιεις το κόνιο και θα πεθάνεις, τους λέει, καλά λέει, κάντε το ό,τι θέλετε, εγώ δεν θα είμαι εκεί έτσι κι αλλιώς. Έτσι, χιουμοριστικά. Λοιπόν, πολύ ωραία τα κεφαλαιά σου, Άρη μου. Μπράβο, μπράβο, εξαιρετικά. Θες να συνεχίσεις σε κάτι, είναι κάτι περισσότερο για να περάσω. Θα αναφέρω μερικά ακόμα. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι μια σχέση, μια σκέψη που όταν έχεις κάποια δυσκολία, παρηγοριέσαι όταν ξέρεις ότι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και δεν είσαι ο μοναδικός. Και αυτή τη στιγμή η πανδημία, γι' αυτό τη λέμε και πανδημία, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Το χυμένο γάλα. Δεν έχει κανένα νόημα να κάθεσαι να κλαις πάνω από το χυμένο γάλα. Ναι, η πανδημία υπάρχει. Το γάλα χύθηκε. Τώρα κάνουμε να κλαίμε από πάνω, δεν κερδίζουμε τίποτα.
Και διάφορα άλλα τα οποία μπορεί κανείς όποιος ενδιαφέρεται να τα δει στο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το αντίο άγχος στο βιβλίο. Αυτό είναι το αντίο άγχος. Τώρα πάμε στο αντίο πάχος. Και βλέπω εδώ στο πιστόφυλλο που λες ότι το πάχος μου ήταν η έσχατη προσβολή στην ευφυΐα και τον αυτοσεβασμό μου. Ανέχτηκα να με κάνει δύσμορφο, δυσκίνητο και ασθενή. Επαναστάτησα και τον νίκησα. Ήταν πολύ πιο εύκολο από όσο νόμιζα. Ναι. Αυτό είναι μια προσωπική σου εμπειρία, έτσι. Και πες μας πώς την αντιμετώπισες, γιατί νομίζω πολύ θα ενδιαφέρει και πολλούς. Πολύ σωστά. Και συνδέεται άλλωστε και με την, προφανώς και με την, τον εγκλεισμό τον οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, διότι κάνει τα ψέματα όταν είσαι μέσα στο σπίτι, μεγάλος πειρασμός. Οπότε μετά το τέλος της πανδημίας όλοι θα βγούμε με μερικά ή και αρκετά κιλά παραπάνω. Η αγάπη βρίσκεται στο ψυγείο, είχα πει μια φορά σε μια εκπομπή. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και άμεση σχέση μεταξύ άγχους και πάχους, διότι ένας αγχογόνος και ισχυρός και όλα παράγοντας είναι το πάχος. Όταν είσαι πάχος και θέλεις να απαλλαγείς και δεν μπορείς, αυτό σε αγχώνει περισσότερο όμως. Διεπίστωσα ότι το δύσκολο δεν είναι το να χάσεις τα κιλά. Αυτό έχει αποδειχθεί με τις δίαιτες που έχουμε κάνει, που τα ξαναπαίρνουμε τα κιλά μετά. Το δύσκολο είναι η ψυχολογία, το ψυχολογικό κομμάτι. Να πείσεις τον εαυτό σου ψυχολογικά ότι πρέπει να ξεκινήσεις και να το καλλιεργήσεις αυτό το πράγμα μέσα σου και πριν τη δίαιτα, να πάρεις την απόφαση δηλαδή, και στη διάρκεια της δίαιτας, να μην υποκύπτεις τουλάχιστον συχνά, γιατί κάποιες σε πειρασμούς, και μετά την δίαιτα. Το μετά την δίαιτα, αν θέλεις, είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι, διότι όλος ο κόσμος, πολλοί κόσμος αδυνατίζει, αλλά μετά τα ξαναπαίρνει τα κιλά απόφαση. Είναι γιατί ίσως, λέω εγώ, η καινούργια εικόνα για να την αφομοιώσει ο εγκέφαλος και να αγαπήσεις την καινούργια σου εικόνα, και αυτό ακόμα έχει κάποιο κόπο, έχει μια διεργασία. Αυτό που λες εγώ το έχω ζήσει σε ένα παράδειγμα. Ναι. Ενός παλιού επαγγελματικού, μιας επαγγελματικής γνωριμίας, ενός συνεργάτη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος πολύ παχής, πάρα πολύ παχής. Κάποια στιγμή πήρε την απόφαση και αδυνάτησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και έφτασε στο σημείο, ήμουν, λέει, σε μία κρουαζιέρα και μπαίνανε, λέει, από τον επαγγελματικό κόσμο άνθρωποι και δεν με γνωρίζουν και τους καλύτερους. Τους λέει, είμαι ο Τάδε. Και λέει, μα εκείνος είναι ο Χόντρος, εσύ ποιος είσαι. Ο άνθρωπος είναι, δηλαδή, πρόβλημα ταυτότητος τελικά. Να μην τα απολογούμε για άλλους λόγους, χαλαπάγινε κτλ. Μάλιστα. Άρα, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες. Οπότε, Άρη μου, μέσα σε αυτό το βιβλίο, στα κεφάλαιά του, δίνεις κάποιες συμβουλές, συνταγές, τρόπους. Δεν είμαι διατροφολόγος για να κάνω τη δουλειά του διατροφολόγου. Εγώ είμαι το συμπλήρωμα, αν θέλεις, ή ο βοηθός του διατροφολόγου, να ενθαρρύνω αυτόν ο οποίος θέλει να κάνει δίαιτα, γιατί αυτό που λέμε, κάθε δίαιτα αρχίζει από Δευτέρα, από Δευτέρα, από Δευτέρα, είναι να μην αρχίσει από Δευτέρα, αρχίσει από τη συγκεκριμένη Δευτέρα ή από αύριο ή από σήμερα. Εγώ προσωπικά βρήκα το ψυχικό σθένος, αν θέλεις, και απευθύνθηκα στον λόγο και μου βοήθησε πάρα πολύ. Μέσα από το λοιπόν στο βιβλίο, λέω βεβαίως τι έτρωγα, τι μου συνέστησε ο διατροφολόγος να τρώω για να αδυνατήσω και πραγματικά το πήρσα και το έκανα. Αυτός όμως δεν είναι ο σκοπός του βιβλίου. Γιατί είπαμε προηγουμένως, δεν είμαι διατροφολόγος. Είναι εγώ προσωπικά πώς αντιμετώπισα τις αντιστάσεις, τους πειρασμούς να φάω τα κόλπα τα οποία έκανα για να μπορέσω να κερδίσω τον εαυτό μου. Γιατί ουσιαστικά είναι μια πάλη με τον εαυτό σου. Σωστά. Όταν είσαι σε δίαιτα. Ο εαυτός είναι εκείνος. Για παράδειγμα, ας πούμε, όταν έχεις έναν μεζέ, ένα κάτι λαχταριστό και πριν το δοκιμάσεις έχεις βαθμό δυσκολίας, ας πούμε, 2-3 στα 10. Ο πειρασμός είναι εκεί. Όταν όμως πάρεις το πρώτο φιστίκι, για παράδειγμα, το 3 γίνεται 8, γίνεται 9. Επομένως, ένα δίδαγμα είναι να το ξεκινήσεις. Το δεύτερο είναι, όσο το βλέπεις, είναι λαχταριστό. Άμα του βάλεις ένα σκέπασμα από πάνω, αυτομάτως αφαιρείται ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας πειρασμού. Από τα μικρά τα τρία, αλλά και τα μικρά και τα μεγάλα. Αλλά χωρίζω όμως από την εμπειρία όλες αυτές τις δυσκολίες, όλη αυτή τη
στήριξη στα τρία στάδια τα οποία είπα προηγουμένως. Δηλαδή το πριν τη δίαιτα για να πάρεις την απόφαση στη διάρκεια της δίαιτας αλλά και μετά τη δίαιτα. Και όλα αυτά τα έχω γράψει με ένα χιουμοριστικό τρόπο. Μπράβο, Άρη μου. Ούτως ώστε το βιβλίο διαβάζεται και αυτούσιο και να μην έχει ανάγκη κανείς να κάνει δίαιτα, διασκεδάζει διαβάζοντας το. Άρη μου, είσαι ένας θησαυρός, θα μπορούσε να μιλάει κανείς μαζί σου πάρα πολύ ώρα. Θα ήθελα καταρχήν να μας πεις αν κάποιος ενδιαφέρεται για το αντίο πάχος, αντίο άγχος ή αργότερα ενδιαφερθεί για το βιβλίο. Θέλω να τα δείξουμε κιόλα. Ξεχάσαμε. Ναι. Δείξτε. Μπράβο. Αυτό. Ωραία. Πού απευθύνεται. Έχει εκδόσεις Διόπτρα. Έχει εξαντληθεί στον εκδότη όπως είπαμε. Και για να τα δει κανείς, έχουν μείνει ελάχιστα αντίτυπα στο Αιγείς, το βιβλιοπωλείο στο κέντρο του Πειραιά. Ναι. Και έχουν μείνει και στο δικό μου το σιρτάρι κάποια αντίτυπα. Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέφωνο 69 44 53 63 95 ή στο email μου Άρης, με λατινικούς αναφτήρες, επαναλαμβάνω, Άρης, παπάκι, Άρης Γκαβριλίδης, 4i στη σειρά, .gr. Πολύ ωραία. Θα το γράψουμε και κάτω από το βίντεο μας, τη συνέντευξή μας, οπότε θα το δει όποιος ενδιαφέρεται. Και έτσι η τιμή να πω είναι ότι είναι 8 ευρώ, περίπου το κόστος. Γιατί θέλω να βοηθήσω όσο πολύ μπορώ περισσότερο κόσμο. Να είσαι καλά, μακάρι. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το περιεχόμενο των βιβλίων σου και να συνεχίσεις και γι' αυτό που μας είπες για το θάνατο. Έτσι που Ναι. Αυτό θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη συζήτηση. Ωραία. Ναι. Θα κάνουμε. Γιατί είναι και εμένα, νομίζω και για όλους μας, αλλά και για μένα που αγαπώ και τους αρχαίους φιλοσόφους και το θέμα του θανάτου είναι το πρώτο με το οποίο πραγματεύονται. Μολονότι αντλώ υλικό από τους αρχαίους φιλοσόφους και από τους σύγχρονους φιλοσόφους, ο σκοπός του βιβλίου μου δεν είναι να καταγράψω τι έχουν πει οι φιλόσοφοι. Έτσι, δεν είμαι καταγραφέας απλώς. Βάζω τον εαυτό μου μέσα. Τις δικές προσωπικές σκέψεις, βέβαια εριζόμενος πάνω σε αυτά τα οποία έχουν πει οι αρχαίοι συγγραφείς κτλ. Εκεί έχω μια πολύ πλούσια βιβλιογραφία. Άρη μου, μπορούμε να καταφέρουμε τελικά να μην φοβόμαστε το θάνατο και πραγματικά να αντιμετωπίζουμε το παρόν μας με όλο το δυναμικό που κρύβουμε, ώστε να ζούμε την κάθε στιγμή. Οπότε, όποτε και να έρθει ο θάνατος, να είμαστε έτοιμοι, ολοκληρωμένοι και ευδαίμονες. Εύα μου, αυτό που είπες είναι η κατακλίδα. Αφού λέω το λοιπόν, το θάνατο πώς είναι, για ποιο λόγο δεν πρέπει να το φοβόμαστε, στο μέτρο του δυνατού βέβαια, το συμπέρασμα ποιο είναι? Απόλαυσε τη ζωή σου, γιατί αυτό έχεις. Όπως είπε ένας ποιητής, να κάνεις ίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου. Πάρα πολύ όμως. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να μιλήσουμε. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε μας μόνο ένα μηνυματάκι για αυτή την εποχή του κορονοϊού. Οι επιπτώσεις από τον εγκλεισμό θα είναι πάρα πολύ άσχημες, γιατί πολλά προβλήματα που προϋπήρχαν θα επιδεινωθούν σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή η κατάθλιψη, ίσως να έχουμε αργότερα να αντιμετωπίσουμε και αυτοκτονικά επεισόδια, η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και τόσα άλλα. Δεν θέλω να κλείσουμε με κάτι αρνητικό, αλλά μέσα από αυτά που σου είπα, Τα ακούω αυτά που μου είπες, τα ξέρω, τα βλέπω, τα διαβάζω, απλά δεν τα συμμερίζομαι. Ωραία. Εγώ είμαι πολύ πολύ περισσότερο αισιόδοξος. Ο άνθρωπος έχει τεράστιες δυνάμεις μέσα του και έχει την τάση όταν είναι δυστυχισμένος, εντός εισαγωγικών, να νομίζω ότι για πάντα θα είναι δυστυχισμένος, και όταν είναι ευτυχισμένος να νομίζω ότι για πάντα θα είναι ευτυχισμένος. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, μόλις έρθουν, είναι θέμα, ήδη η Αγγλία αρχίζει και ξεκινάει τα εμβόλια, έτσι. Όταν θα αρχίσουν τα πρώτα εμβόλια και θα αρχίσει να καταλαγιάζει το θέμα, ο άνεμος ένας μεγάλος άνεμος αισιοδοξίας θα πνεύσει και θα τα πάρει όλα αυτά, τις παλιές τις αναμνήσεις, τις δυσκολίες, τους εγκλεισμούς, τα χαρτάκια που βγάζουμε για να βρούμε κτλ. Και πολύ γρήγορα, μα πάρα πολύ γρήγορα, θα βρούμε την ισορροπία μας. Εγώ ήθελα να σε ευχαριστήσω, Εύα μου, και σαν προσκεκλημένο σου, αλλά και σαν πολίτης, για όλη αυτή την πολύχρονη προσφορά που κάνεις. Τις εμπεριστατωμένες έρευνες πάνω στο θέμα της υγείας. Προσφέρεις πάρα πολλά πράγματα. Και σε μένα έχεις προσφέρει, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και
η συνεισφορά σου είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στην εποχή την τωρινή της πανδημίας. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ του αγαθού της καρδιάς, αγαθοί λόγοι θα βγουν. Να είσαι καλά, Άρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντησή μας.